Χθες ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από την Νίκαια. Σήμερα θα πάει στο Κερατσίνι. Λαϊκές γειτονιές που ενώ ήταν προνομιούχες περιοχές για αυτόν, κατάλησαν να είναι περιοχές προνομιούχες για την Νέα Δημοκρατία. Είναι σωστό να πει κανείς ότι επιστρέφει στις ρίζες ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι γυρίζει στο σπίτι του. Και ότι από εδώ ξεκινάμε πάλι τον αγώνα, αρχίζουμε τη νέα πορεία από το σπίτι μας. Στις λαϊκές συνοικίες είχε πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο στις λαϊκές συνοικίες. Αλλά εκεί που έκανε εντύπωση ήταν οι λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, εκεί που κάποτε ήταν δυναμικοί. Τώρα προφανώς αρχίζει από εκεί, θέλοντας να βγάλει ένα άλλο πρόσωπο και να επικεντρωθεί στο πρόβλημα που έχουν οι λαϊκές γειτονιές, που έχει η πλειονότητα των Ελλήνων και θέλει να αναδείξει το πρόγραμμά του μέσα από εκεί. Μάλιστα, χθες δεν υπήρχε και κινητοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος ήθελε μπορούσε να πάει. Δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο δηλαδή, επειδή μιλούσε ο πρόεδρος του κόμματος. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως και πάλι την ατζέντα φαίνεται ότι βάζει η Νέα Δημοκρατία. Πρόλαβε την ερώτησή μου. Στην προηγούμενη εκλογική μάχη ήταν σαφές ότι την ατζέντα την έβαλε η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι ασθμένοντας ακολουθούσαν. Αν ισχύσει το ίδιο και σε αυτή την καλπή, τι προσδοκούν τότε? Είναι η ίδια... και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι... και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία την ίδια συνταγή που είχε εφαρμόσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο κάνει τώρα με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για τη φορολογία, για αυτό, κυρίως για τη φορολογία. Δηλαδή όλα στρέφονται γύρω από την φορολογία. Αυτό που λες τώρα εν μέρη το παραδέχθηκε ο κύριος Βλάχος που ήταν πριν από λίγο εδώ στο ίδιο στούντιο. Βάζει αυτή την ατζέντα η Νέα Δημοκρατία, βγάζοντας από πάνω της τι φόρους βάζει, αν θα συνεχίσει τους φόρους, αν θα κόψει τα επιδόματα, αν θα κόψει βοηθήματα, όλα αυτά τα βγάζει από πάνω της, βάζει την ατζέντα. Ορίστε, να αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να βάλουν φόρους, θα συνεχίσουν να φορολογούν, θα αυξήσουν τη φορολογία και επικεντρώνεται εκεί. Δηλαδή αυτό που έκανε με το ΣΥΡΙΖΑ το κάνει τώρα με το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια έχει σε κάτι δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι ας τους να τσακώνονται μεταξύ τους να δουν ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, έως τότε εμείς θα κυβερνούμε και εμείς ασχολούμαστε με το μέλλον. Το είπε και στη σημερινή συνέντευξη ότι είμαστε το μόνο κόμμα που ασχολούμαστε με το μέλλον. Οι άλλοι τσακώνονται για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά, στην κεντροαριστερά. Και αυτό έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων πολλών και αναλυτών και δημοσιογράφων και γενικότερα κομμάτων τόνισαν ότι στην προηγούμενη μάχη δεν υπήρχε απολύτως κανένα σαφές μήνυμα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ο κόσμος να ψήφισε τόσο μαζικά τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του φόβου? Ναι, υπήρχε φόβος. Γιατί όταν επιμένεις και λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τα μερίσματα το ένα το άλλο, στο μεταξύ, αν παρατηρήσουμε και τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά του εκπροσώπου του κ. Σκέρτσου, παίρνει αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα μερίσματα και το πάει γενικώς στις επιχειρήσεις. Μιλούσα το πρωί με έναν οικονομολόγο και μου λέει το εξής, ότι αν κάποιος ήθελε αυτό που λέει ο κ. Σκέρτσος να ενισχύσει τις επενδύσεις, τότε θα μείωνε τη φορολογία. Όχι τη φορολογία στα μερίσματα. Αυτό λοιπόν ο κύριος Σκέρτσος το κάνει γενικό και το βάζει σαν να είναι φορολογία στις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται ότι έκανε και με το ΣΥΡΙΖΑ πριν, αυτό φαίνεται ότι θέλει να το κάνει τώρα και με το ΠΑΣΟΚ. Είτε για αυτό που είπε ο κύριος Παραστατίδης για τον ΕΝΦΙΑ, είτε το Σαρδάμ που έκανε η κυρία Χρονοπούλου. Γιατί αν παρατηρήσει κάποιος, αν ακούσει κάποιος τη δήλωση της κυρίας Χρονοπούλου, πραγματικά θα δει ότι λέει θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να το πει άνθρωπος έχοντας ο άστας φρένας. Είπε επί της ουσίας αυτό που είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, δεν είπε τίποτα άλλο. Ναι, ότι θα αυξήσουμε. Μέσα σ' άκρης αυτό. Ναι, δηλαδή θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Αυτό δεν μπορεί να το πει άνθρωπος. Είναι όντως Σαρδάμ αυτό που έκανε. Δηλαδή για να είμαστε ανθρώπινοι και αληθινοί, ναι. Έτσι. Αλλά όλα αυτά γίνονται βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Το παίρνει και λέει να ορίστε. Έχουμε δύο κόμματα, τσακώνονται για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, αλλά και οι δύο μαζί αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να φορολογήσουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις. Για το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, κερδισμένο είναι εν μέρη, εντάξει, γιατί ρώτησα και τον κύριο Βλάχο, δεν είναι και το μεγάλο ποσοστό που πήρε, το ισχυρό διψήφιο, λίγο πάνω από το 11% είναι, άρα δεν το λέει κανείς ισχυρό διψήφιο. Πάντως είναι κερδισμένο. Άρα μπορεί να πορευτεί πάνω κάτω όπως πορεύτηκε στις προηγούμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλές αλλαγές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχει κάνει εκλογική επιτροπή, έχει βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά για να επικοινωνούν
τον προγραμματικό του λόγο. Ο κύριος Τσίπρας, το είπες και πριν εσύ, ότι επιστρέφει στις ρίζες του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Το ερώτημα είναι απλό. Προλαβαίνει να γυρίσει το ματσάκι? Θα το δούμε στις 25 Ιουνίου. Έκανε διορθωτικές κινήσεις και στη συνέντευξη που έδωσε είναι αυτό που λέγαμε λίγο πολύ όλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θύμιζε Βαβυλωνία. Άλλο έλεγε ο ένας, άλλο έλεγε ο άλλος. Τώρα τι έχει κάνει? Έχει βάλει τον Αποστολάκη για τα εθνικά, τον Τεπονέρα για τα εργασιακά. Δηλαδή ο κάθε ένας έχει το ρόλο του και, με βάση το επάγγελμα που έχει κάνει στο παρελθόν. Έχει αυτό που λέγαμε παλιά σκιώδης υπουργούς. Ναι, έτσι, ναι. Ναι. Τώρα το θέμα είναι αν θα προλάβει. Είχαν ένα τίτλο, είχαν ένα σύνθημα. Ναι. Έτσι, μείωση, αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. Έχουμε το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ποιο είναι πραγματικά το πρόγραμμά του και όχι αυτό που άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Να πάνε συντεταγμένα. Αυτό τώρα, αν προλαβαίνει να το γυρίσει ή όχι, μπορεί μάλιστα κάποιοι να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία θέλοντας να στείλουν και ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική ότι αφού θα ξαναγίνουν εκλογές, ας σου στείλουμε το μήνυμα. Είναι αυτό που λένε χαλαρή ψήφος. Δηλαδή, μπορεί υπάρχει περίπτωση να υπήρξε χαλαρή ψήφος. Κάποιοι μπορεί να λειτουργήσαν έτσι, γιατί έχει φύγει το 8% από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε απευθείας στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, δεν είναι 2-3%. Ναι. Και μάλιστα δεν στάθηκαν ούτε στο ΠΑΣΟΚ, πήγαν απευθείας στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, στη λογική ότι μπορεί να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μην γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό που λέει είναι, μιλάει για τον επαναπατρισμό. Δηλαδή, εδώ είναι το σπίτι σας, ελάτε πάλι. Εδώ εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές. Αλλά αυτή η φαγωμάρα των δύο κομμάτων υπάρχει και βοηθά τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, οι εκλογές είναι και σύνθημα. Συνθήματα, ναι. Έτσι. Ναι, βέβαια. Πέρασε έστω και ένα σύνθημα της αντιπολίτευσης αυτές τις εκλογές. Γιατί πολλά συνθήματα της κυβέρνησης πέρασαν. Είναι σαφές, έτσι. Τα νούμερα το έδειξαν. Έστω ένα σύνθημα πέρασε. Όχι. Όχι, γιατί πολύ έξυπνα, πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία έβαλε την ατζέντα και σε οποιοδήποτε πάνελ συζητούσαν για την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και τώρα τις επόμενες ημέρες, ένα από τα ερωτήματα που θα ακούμε είναι αν θα μείνει στην Προεδρία ο Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμώ ότι στις 26 Ιουνίου θα έχει εξελίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχουν. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Αν είναι και κάτω από το 20, μάλιστα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά η ατζέντα θα είναι αυτή. Δηλαδή ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τσακώνονται. Θέλουν να βάλουν φόρους αν θα μείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή την ατζέντα πάλι τη βάζει η Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, πάμε σε ένα μικρό.